Κύριε Πρόεδρε, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ έδειξαν όντως ισχυρή ανάπτυξη στο συν 2,3% σε ετήσια βάση. Έδειξαν όμως και μεγάλη αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, έχουμε και ένα νέο, πιο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορίζει de facto τις πολιτικές της κυβέρνησης. Με αυτό το πλαίσιο και με τα δίδυμα ελλείμματα, ανησυχείτε για τα περιθώρια κινήσεων που έχει η κυβέρνηση σε δαπάνες, κοινωνικό κράτος, εισοδηματικές ενισχύσεις? Μήπως εν τέλει οδεύουμε σε μια νέα περίοδο λιτότητας? Για το δεύτερο μπορώ να πω κατηγορηματικά πως όχι. Από την άλλη, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι, και σωστά το επισημάνατε, ότι υπάρχει πια ένα καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά βάζει οροφές στις δαπάνες σε ετήσια βάση, οι οποίες καθορίζονται στα πλαίσια συζητήσεων που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτές τις οροφές. Θεωρούμε όμως ότι όσο η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υγιείς ρυθμούς, αυτό μας δίνει κάποια παραπάνω ευελιξία στις διαπραγματεύσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για αρκετά τεχνικά και σύνθετα ζητήματα. Όμως θεωρούμε ότι θα πάμε καλύτερα από τις αρχικές μας προβλέψεις ως προς τις οροφές, χωρίς να σημαίνουμε προφανώς ότι έχουμε ανεξάρτητους πόρους. Αλλά οι βασικές μας υποχρεώσεις θα καλύπτονται με τρόπο, θα έλεγα, απόλυτο, και καθώς η οικονομία μας θα αναπτύσσεται και το ΑΕΠ θα μεγεθύνεται, θα δαπανώμε περισσότερους πόρους σε όλους τους τομείς της πολιτικής μας, είτε μιλάμε για την άμυνα, είτε μιλάμε για την κοινωνική πολιτική. Δεν πρόκειται ξανά η χώρα να περάσει από περίοδο λιτότητας, και δεν πρόκειται ποτέ η χώρα, το έχω πει πολλές φορές, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, να ξαναζήσει εποχές εποπτείας ή έστω και παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να τα αφήσουμε πίσω μας. Αναγνωρίζεται αυτό από τις διεθνείς αγορές, αναγνωρίζεται από τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τη χώρα, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά, λιγότερα χρήματα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, και αυτή η πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά είναι αδιαπραγμάτευτη.